Εάν δεν υπήρχε το Ράλι Ακρόπολης, δεν θα υπήρχαν ελληνικοί αγώνες. Η ειδική μπορεί να κοπεί ακόμα και από έναν ανεγκέφαλο. Έναν, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πίσω στο 1981 έκανα παρέα με ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν ήδη στους αγώνες. Ανάμεσά τους ήταν και ο Νίκος ο Μπεβενής, τον Μπένι, ο οποίος τότε το 1981 προς το τέλος της χρονιάς αγόρασε τη Στράτος του Τάσου του Λιβιεράτου, του Σιρόκου. Και μου λέει, δεν πας να βγάλεις μια λισάντα, πάμε να τρέξουμε. Εσύ Νίκο, του λέω, δεν έχω τρέξει ποτέ. Λέει, δεν πειράζει, θα τρέξει, θα πάθεις. Λέω, να ξεκινήσω τώρα να τρέχω με Στράτος. Παρ' όλα αυτά πήγα, έβγαλα μια λισάντς, πήγαμε, τρέξαμε, κερδίσαμε τον αγώνα βέβαια και την Τετάρτη, στη βραδινή, στη σελίδα του Γιώργου του Λιβέρη, γράφει Μπένι Λόρις Μελετόπουλος, πρώτη γενική. Στο διαβάζει ο πατέρας μου, λέει, τι αυτά τα πράγματα μου, λέει, δεν θέλω να ξαναδιαβάσω τίποτα τέτοιο. Δεν θέλω να ξαναδιαβάσει, εντάξει. Την επόμενη χρονιά, λέω, πρέπει να φτιάξω ένα ψευδόνυμο, να μην έχω τώρα πετσαλάτα από την οικογένειά μου και σκέφτηκα να βάλω σαν ψευδόνυμο τα αρχικά μου LM. Η Λόξα με τα ράλι. Εγώ ασχολούμαι με μοτοσυκλέτες από 9 χρονών. Και ασχολήθηκα με τις μηχανές πολλά χρόνια, μέχρι που είχα κάποιο ατύχημα 16 χρονών και έχασα ένα νεφρό. Με την παράδοση του χρόνου έβγαλα δίπλωμα, ξεκίνησα να οδηγώ αυτοκίνητα. Το πρώτο μου Ακρόπολης το έκανε το 1982 με τη Λάντσιο Στράτος, με τον Νίκο τον Πεδενίστε. Και ήταν το βάπτισμα του πυρός. Αυτή ήταν μια πορεία η οποία διήρκεσε 11 χρόνια. 11 χρόνια ήμασταν παρέα με τον Άρη και 10 με τον Τάσο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να συγκρίνω τους δύο οδηγούς, γιατί ήταν άλλης εποχής ο ένας, άλλης ο άλλος, με άλλες δυνατότητες ο ένας, με άλλες δυνατότητες ο άλλος. Δηλαδή με τον Τάσο ξέραμε ότι αν στραβώσουμε ψαλίδι δεν θα τρέξουμε για δύο αγώνες. Με τον Άρη ξέραμε ότι αν το κάνουμε σκράπ το αυτοκίνητο, την άλλη μέρα θα έχουμε καινούριο ίδιο. Και είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία και αντιμετώπιση του όλου εγχειρήματος. Το Ράλι Ακρόπολης μπορώ να πω ότι γέννησε τους ελληνικούς αγώνες. Εάν δεν υπήρχε το Ράλι Ακρόπολης, δεν θα υπήρχαν ελληνικοί αγώνες. Με αφετηρία αυτή την παρέα των λίγων open-minded ανθρώπων οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την περιπέτεια το 1951, ουσιαστικά ξεκίνησαν οι αγώνες στην Ελλάδα. Πάντα το Ακρόπολης ήταν ο στόχος των Ελλήνων να μπορέσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς να προετοιμαστούν έτσι, ούτως ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο Ράλι Ακρόπολης. Ήταν το όνειρο όλων των αγωνιζομένων των Ελλήνων να λάβουν μέρος στο Ράλι Ακρόπολη. Δεν υπάρχει άγχος, είναι τόσο η αδρεναλίνη εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή είσαι focus τελείως αυτό που πρέπει να κάνεις, γιατί είναι πάρα πολύ υπεύθυνη δουλειά αυτή που ξεκινάει σε κάποια δευτερόλεπτα και πρέπει να μην έχεις τίποτα άλλο στο μυαλό σου παρά μόνο την εκτέλεση της ειδικής διαδρομής. Θετικές αναμνήσεις θα έλεγα μάλλον τη Στράτος, παρόλο που είναι πολύ παλιές οι αναμνήσεις αυτές, γιατί πραγματικά τότε ήταν κάτι εξωπραγματικό το να συμμετέχεις με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, πόσο μάλλον στο Ακρόπολης. Δεν θεωρώ κανένα αυτοκίνητο εφιάλτη, γιατί είχα την τύχη και με τον Τάσο και με τον Άρη να τρέχω με πολύ καλά αυτοκίνητα. Θα θυμηθώ το 1983 το πρώτο Ακρόπολης που τερμάτισα με τον Γιάννη Κωνσταντακάτο, που τρέχαμε με ένα Escort Group 2, αυτό το ταμπά. Ναι, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ασφάλεια θεατών το 1999, όταν μου προτάθηκε να πετάξω με το ελικόπτερο της FIA, που ήταν τότε υπεύθυνος ασφαλείας ο κύριος Γιάτσε Κμπάρτος. Και με το που σταμάτησα να τρέχω με τον Άρη, από το 2011 ξεκίνησα πάλι να ασχολούμαι με την ασφάλεια θεατών, πετώντας εγώ πλέον με το ελικόπτερο, διότι η FIA δεν δικαιολογούσε ελικόπτερο, πήγαινε ο δικός ο κύριος Μπάρτος.
Εμένα η δουλειά μου ήταν πριν περάσει ο κύριος Μπάρτος να πετάω πάνω από τις ειδικές, να βλέπω που είναι οι θεατές λάθος τοποθετημένοι, με μεγάφωνο να τους τοποθετώ σωστά και να βλέπει μια σωστή εικόνα ο κύριος Μπάρτος για να δίνει το OK να ξεκινήσει η ειδική. Η ειδική μπορεί να κοπεί ακόμα και από έναν ανεγκέφαλο. Έναν, δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κατά τη διάρκεια του αγώνα ο οδηγός δεν πρέπει να σκέφτεται. Πρέπει να είναι εκτελεστικό όργανο, τίποτε άλλο. Γιατί αν αρχίσει να σκέφτεται, μπαίνει στη διαδικασία του να αρχίσει να θυμάται. Αν αρχίσει να θυμάται, θα γίνει το λάθος. Γιατί θα λέει, α, αυτή η δεξιά είναι εκείνη, την πρώτη φορά το πετύχει. Τη δεύτερη όμως δεν θα είναι εκείνη, θα είναι άλλη. Οπότε θα πάει από κάτω.